21η του αυτός μηνός Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικήτα του Νησίριου, του ενχείο μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1732, ξύφη τελειοθέντος. Αυτός ο νέος μάρτυρας του Χριστού Νικήτας ήταν από την Ίσυρο, η οποία είναι μικρά νήσος που βρίσκεται ανάμεσα στην Κό και στη Ρόδο. Χριστιανών γονέων ιός, ο δε πατέρας του ως επισημότερος των άλλων ήταν προεστός της νήσου. Αλλά όμως για κάποια του εγκλήματα τον έσυραν σε κριτήριο και εκεί κρινόμενος και εξεταζόμενος φοβήθηκε και προτίμησε ο άφρονας την πρόσχερη αυτή ζωή από την αιώνια. Οπότε αφού αρνήθηκε την πίστη στο Χριστό τούρκεψε ο Τρισάθλιος και έτσι απέφυγε την κρίση και αφού τούρκεψε αυτός συνέλαβαν οι Αγαρινοί και τα παιδιά του κατά τη συνήθειά τους και τα τούρκεψαν. Μαζί με τα άλλα τούρκεψαν και αυτόν τον Νικήτα για τον οποίο γίνεται εδώ ο λόγος. Παρόμοια και η μητέρα του για να μην χωριστεί ίσως από τα τέκνα της διότι είναι άγνωστη η αιτία. Αφού αρνήθηκε τον Χριστό δέχθηκε τον τουρκισμό η πανάφλια και όλη πλέον η οικογένεια εκείνη παραδόθηκε στο σατανά. Ο δε Νικήτας τόσο πολύ νέος ήταν στην ηλικία τότε που δεν είχε καμία ιδέα του χριστιανισμού. Αλλά Τούρκος γνώρισε τον κόσμο και τουρκικά φρονήματα ανατρεφόταν και πρόκοβε μάλιστα στο Μωαμεθανισμό καθώς ο Παύλος τον Ιουδαϊσμό, προτού να φωτιστεί από τον ουρανό και να έλθει στην επίγνωση της αλήθειας. Πρόκοβε λέω και πολύ ζήλιο έδειχνε για την πλάνη στην οποία βρέθηκε, οπότε και ο φιλάνθρωπος Θεός που θέλει όλοι να σωθούν και να έλθουν εις επίγνωσιν αληθείας από τον ζήλο εκείνο, τον ου κατεπίγνωσιν, τον έφερε στην επίγνωση της αληθείας και θεοσεβίας, καθώς και το θείο Παύλο. Πως με τέτοιο τρόπο ακούστε σύντομα την περιτού του διήγηση, για να θαυμάσετε τους τρόπους που μεταχειρίζεται η πάνσοφη του Θεού πρόνοια για τη σωτηρία των ανθρώπων. Συνέβη μία ημέρα να μαλώσει με ένα τουρκόπουλο με το οποίο συναναστρεφόταν και η μητέρα εκείνου του άλλου παιδιού, γνωρίζοντας τα περί του Νικήτα, τον έβρισε και πολλά σκληρά λόγια του είπε, ονομάζοντάς τον Μουρτάτη και Άπιστο και άλλα παρόμοια που συνηθίζουν αυτοί να λένε σε εκείνους που επιστρέφουν από το χριστιανισμό στην πλάνη τους. Ο δε Νικήτας μολονότι ήταν και παιδί, αλλά ζηλωτής. Όπως λέχθηκε, δεν υπέφερε τη ύβρις και τους ονειδισμούς εκείνους, οπότε τρέχει με πολύ λύπη και αγανάκτηση και φανερώνει τα γενόμενα στη μητέρα του. Και ζητεί απαραίτητα από αυτή να του πει για ποια αιτία να τον ονειδίζει ως άπιστο. Αυτή όμως του έλεγε να μην τα υπολογίζει καθόλου λέγοντας: «Μη σε μέλη, ας το είπε, τίποτα δεν είναι. Ο θυμός την παρακίνησε να το πει». Ο Νικήτας όμως δεν πειθόταν, αλλά ζητούσε με μεγάλη έλευνα, σαν να τον βίαζε να μάθει. Τέλος πάντων, ύστερα από πολλή ώρα και από πολλή εξέταση, αφού βιάστηκε, του διηγήθηκε την αρχή τους, τι ήταν και πού κατήντησαν. Όταν άκουσε αυτά από τη μητέρα του, τη ρώτησε λέγοντας: «Και πώς με έλεγαν εμένα όταν ήμουν Ρωμαίος?» Και αυτή αποκρίθηκε ότι τον ονόμαζαν Νικήτα. Σιώπησε λοιπόν και ησύχασε πλέον, αφού έμαθε ότι κατά κάποιο τρόπο δίκαια τον ονείδησε επειδή δεν ήταν από τους προγόνους του Τούρκος. Όμως για άλλον τρόπο συγχύστηκε και λυπήθηκε λύπη μεγάλη. Γιατί να χάσει την προγονική του πίστη και να βρίσκεται στην τουρκική την ξένη, βριζόμενος και ονειδιζόμενος ως άπιστος. Τέτοιοι θεϊκοί και σωτήριοι λογισμοί ανέβηκαν στο νου του ευλογημένου Νικήτα. Οπότε συλλογιζόταν μόνος, χωρίς να φανερώσει τους λογισμούς του σε κανένα, με ποιον τρόπο να επιστρέψει και να έλθει πάλι στην προγονική χριστιανική πίστη. Τον καιρό λοιπόν που τους παρόμοιους λογισμούς έτρεφε μέσα στο νου του και ζητούσε ευκαιρία να φύγει κρυφά από τους γονείς του για να πάλι σε άλλο χριστιανικό τόπο και εμποδιζόταν από πλοίο και από τα χρειαζόμενα του ταξιδιού, σε ένα τέτοιο καιρό λέω ευδόκησε ο Θεός και βρέθηκε καΐκι μέσα στο οποίο μπάρκαρε και βγήκε σε ένα από τα μαστιχοχώρια της Χίου, Λυθής Λιμένας λεγόμενο. Αφού εξήλθε σε κάποιο μέρος εκεί ως ξένος και αγνώριστος, ακολούθησε ένα δρόμο χωρίς να ξέρει που πηγαίνει, με καλές ελπίδες όμως ότι ο Θεός θα τον οδηγήσει στο θέλημά του το Άγιο. Και πράγματι έτσι έγινε, διότι ο Θεός, οποιόν το θέλημα των φοβουμένων αυτών, τον οδήγησε και τον έφερε με κάθε είδους ασφάλεια, σαν σε λιμένα σωτήριο στην αίμονη. Όταν ήρθε λοιπόν εκεί, φανέρωσε στον ηγούμενο τι άνθρωπος ήταν και ποιο σκοπό είχε και ζητούσε από αυτόν την συμβουλή τι να κάνει. Ο ηγούμενος τότε τον έστειλε και εξομολογήθηκε σαν έναν ενάρετο αρχιερέα, που εισήχαζε τότε εκεί τον πρώην Θιβόν Μακάριο στο όνομα. Έπειτα τον κατήχησαν, τον μύρωσαν και μετά από αυτά παρέμενε μέσα στο μοναστήρι, αγνώριστο στους πολλούς, παραμένοντας όμως εκεί έκαμενε κάποια καλά, αλλά με τρόπο πεδαριώδη, δηλαδή έπαιρνε κεριά και πήγαινε μόνο στην άρθηκα της εκκλησίας και τα άναβε, αλλά στο μανουάλι που είναι εκεί, άλλα σε άλλους Αγίους που είναι γύρω στους τοίχους ζωγραφισμένοι.
Έπειτα έλεγε όποιες προσευχές ήξερε, έκαμνε μετάνοιες και έτσι περνούσε τον καιρό του μέσα στην εκκλησία με νηστεία και εγκράτεια. Ζήτησε ακόμη και αγιασμό και τον βάσταζε πάντοτε πάνω του μέσα σε ένα γυάλινο δοχείο και κάθε λίγη ώρα έπινε από αυτόν. Γι' αυτά λοιπόν και άλλα παρόμοια που τον έβλεπαν να κάνει, άλλοι τον νόμιζαν σαλό και άλλοι πολύ ευλαβή. Με αυτά όμως τόσο θερμάνθηκε από την αγάπη της Ευσέβειας, τόσο άναψε η καρδιά του από τον έρωτα του Χριστού, ώστε όταν άκουσε κάποια φορά ότι αυτοί που αρνήθηκαν την πίστη τους πρέπει να κηρύξουν παρησία στην πίστη, που αρνήθηκαν να ομολογήσουν τον Χριστό και να χύσουν το αίμα τους για την αγάπη του, όταν λέω άκουσε αυτό το λόγο, το δέχθηκε με άρρητη χαρά και αγαλίαση. Να πεθάνει δηλαδή υπέρ της πίστεως, να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού. Ανέβηκε λοιπόν μετά από αυτά και στο σπήλαιο των Αγίων Πατέρων. Είναι δε αυτό το σπήλαιο πάνω σε ένα όρος μέσα στο οποίο ασκήτευαν οι όσοι πατέρες, οι κτήτορες της Μονής και οι μεταγενέστεροι του έκαναν εκκλησία. Και έκαμνε πάλι τα ίδια, δηλαδή άναβε κεριά, προσευχόταν, έκαμνε γονικλησίες. Εκτός από αυτά, όντας αποφασισμένος στο θάνατο για τη χάρη του Χριστού, έκανε και άλλο, από το οποίο μάλιστα νόμισαν εκείνοι που τον είδαν πως είχε χάσει τα λογικά του. Κάθισε λέγω μόνος του και ξέσκησε ένα μέρος από το φόρεμά του και το έδωσε στους εκεί ησυχάζοντας, λέγοντάς του να σφουγγίζουν τα χέρια τους όταν ανάβουν τα καντήλια, έπειτα έραψε και ένωσε πάλι το υπόλοιπο φόρεμα. Μετά από αυτά, βγαίνοντας πλέον έξω από την πόρτα να φύγει, είπε προς τους μοναχούς: «Εύχεστε για εμένα να τελειώσει τον πόθο μου και το σκοπό μου». Αυτοί όμως, όταν τον ρώτησαν ποιος ήταν και από πού ήταν και ποιος ήταν ο σκοπός του, και έμαθαν από αυτόν το ίδιο ακριβώς τα πάντα και θαύμασαν την ανδρεία που έδειχνε. Τότε γνώρισαν ότι και να δώσει σε υπηρεσία του ναού όχι το περισσεύμα του, αλλά το αναγκαίο και απαραίτητο σκέπασμα του σώματός του, ήταν σημείο της προς τον Θεό αγάπης του και ανώτερο και από το έργο της Ευαγγελικής εκείνης χείρας, η οποία έβαλε τα δύο λεπτά στα δώρα του Θεού. Αυτά ακούσαμε, αδελφοί, με τα ίδια μας τα αυτιά και μάθαμε αυτοπροσώπως από τον Πανοσιότατο Παπαάνθιμο, τον επικληθέντα Άγιο Πατερίτη, με το να ησύχαζε εκεί στο ησυχαστήριο των Οσίων Πατέρων, από άνθρωπο δηλαδή φιλαληθέστατο και μεγάλης υπολήψεως για την αρετή του. Από αυτά μεν άκουσε ο ίδιος αμέσως από τον Μάρτυρα Νικήτα, αλλά πάλι από τους καλογύρους της Μονής. Αφού ανεχώρησε λοιπόν από εκεί, έπειτα κατέβηκε πάλι στη Μονή και ζητούσε άδεια από τους πατέρες να παρουσιαστεί για να μαρτυρήσει. Τότε λοιπόν, αφού συνήλθαν όλοι μαζί, οι προϊστάτες συνομίλησαν τι να κάνουν για αυτόν, και μερικοί μεν έβρισκαν εύλογο να τον αφήσουν να παρουσιαστεί, διότι ήταν πολύ νέος. Άλλοι όμως ήταν 16 ετών. Τότε λοιπόν, αφού συνήλθαν όλοι μαζί, οι προϊστάτες συνομίλησαν τι να κάνουν για αυτόν, και μερικοί μεν έβρισκαν εύλογο να μην τον αφήσουν να παρουσιαστεί, διότι ήταν πολύ νέος, έως 15 ή 16 ετών, φοβούμενοι μήπως δεν μπορούσε να αντέξει τα βάσανα του μαρτυρίου και μείνει πάλι στην ασέβεια όπως προηγουμένως, ενώ μπορούσε να περάσει τη ζωή του στα κρυφά χριστιανικά και να σωθεί. Μερικοί, λέω, είχαν τέτοια γνώμη, άλλοι πάλι έλεγαν εφόσον αυτός θεληματικά μόνος του, χωρίς να του πει κανείς ζητούσε το μαρτύριο με προθυμία πολύ, δεν πρέπει να τον εμποδίσουν. Τέλος πάντων, αποφάσισαν να κάνουν μια παράκληση πρώτα στην Παναγία και έπειτα να τον εξαποστείλουν στον ποθούμενο δρόμο, και έτσι έγινε. Μετά την παράκληση εκείνη λοιπόν, αφού πήρε ευλογία και συγχώρηση και οδηγό του δρόμου, κατέβηκε στη χώρα. Και αφού ήλθε σε κάποιο μέρος που λέγεται Μόλος, συνελήφθη για το Χαράτσι. Ήταν δε τότε άνθρωπος του Χαρατσιού, ένας κακότροπος άνθρωπος κρυμνής στο γένος. Αλλά επειδή χαρτί δεν είχε ούτε χρήματα να πληρώσει, προφασιζόμενος ότι ήταν καρά βοτσακισμένος, τον έσαιρνε στη φυλακή. Βγάζοντας τον έξω σε τόπο λεγόμενο Βουνάκι, τον έστησαν έξω από ένα καφενείο και παραμόνευε να συλλάβει και άλλους για το Χαράτσι να τους πάει όλους στη φυλακή. Αλλά την ώρα εκείνη, να και περνούσε από εκεί ένας γνωστός του, Παπα Δανιήλ το όνομα, και βλέποντάς τον χαιρέτησε, φωνάζοντάς τον με το όνομα Μεϊμέτη, και κατόπιν εξέταζε για ποια αιτία ήταν κρατημένος εκεί. Όταν όμως άκουσε ότι για το Χαράτσι, και γνώντας το σκοπό του Νικήτα, έλεγε: «Τώρα νέο έγινε αυτό, να δίνουν δηλαδή και οι Τούρκοι Χαράτσι». Όταν άκουσε αυτά, ο νέος φώναξε: «Τι λες, άνθρωπε, λάθος έχεις. Εγώ είμαι χριστιανός. Ονομάζομαι Νικήτας». Ο δε προαναφερθής Κρυμλής, όντας εκεί κοντά, άκουσε αυτά τα λόγια. Οπότε ρωτούσε και εξέταζε. Επειδή όμως ο Θεόφρο Νικήτας έλεγε ότι ήταν χριστιανός και ο άνθρωπος εκείνος ήταν λανθασμένος, γι' αυτό πηγαίνοντάς τον στο κονάκι τον ανέβασε στον αγά και εκεί ρωτήθηκε και εξετάστηκε μπροστά σε πολλούς και αυτός αποκρίθηκε, όπως το πνεύμα το Άγιο τον φώτισε την ώρα εκείνη. Διότι το Άγιο Πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα αδίηπην. Αφού όμως τον ερεύνησαν με μεγαλύτερη περιέργεια, βρήκαν την μυσαρή σφραγίδα της θρησκείας τους. Άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν, γιατί τόλμησε να αρνηθεί την πίστη τους και να γίνει χριστιανός.
Έπειτα και με μύδιες τιμωρίες τον φοβέριζαν και με κάθε λογής τρόπο τον ανάγκαζαν να μείνει Τούρκος, για να μην ατιμάσει τη θρησκεία τους, επιστρέφοντας πάλι στη χριστιανική πίστη. Ο θείος Νικήτας όμως, ούτε για τις ύβρις που για τον Χριστό άκουσε ντράπηκε, ούτε για τους φοβερισμούς φοβήθηκε, αλλά παρέμενε σταθερός και ακλόνητος στην ομολογία της πίστεώς του, την ενθρησκεία εκείνων έλεγχε και αρνήτο και με τέλειο μίσος την αποστρεφόταν. Τι έκαναν λοιπόν οι Αγαρινοί, αφού πλέον κατάλαβαν ότι δεν είχε ως παιδί παιδαριώδη φόβο και δειλία, αλλά είχε ανδρικό γενναίο φρόνημα? Δοκίμασαν με άλλο τρόπο να μεταβάλουν τη γνώμη του, και με κολακίες δηλαδή πολλές και με υποσχέσεις διαφόρων αγαθών και πλούτου, δόξας και των παρομοίων. Και αυτά υπόσχονταν εκείνοι οι ματαιόφρονες και έταζαν. Τι έκανε όμως ο ουρανόφρον και γενναίος του Χριστού αθλητής? Καθώς που προηγουμένους φοβερισμούς δεν υπολόγισε καθόλου, έτσι και τις κολακίες δεν δέχθηκε. Και όχι μόνο δεν άλλαξε από αυτά η γνώμη του, όπως εκείνοι ήλπιζαν, αλλά το αντίθετο. Οπότε, χωρίς να σκεφτεί την ώρα εκείνη, ότι ήταν σαν ένα πρόβατο ανάμεσα σε πολλούς αιμοβόρους λύκους, χωρίς να βάλει στο νου του ότι επρόκειτο να παραδώσει το τυφερότατο και απαλότατο σώμα του σε χέρια ανθρώπων σκληρών και ασπλάχνων. Χωρίς να συλλογιστεί, λέω, κανένα από αυτά και γι' αυτό να δηλιάσει, με γνώμη σταθερή, με ψυχής γενναιότητα, στάθηκε στο μέσο των Αγαρινών εκείνων και κήρυξε την ευσέβεια. Ομολόγησε με κάθε ελευθεροστομία το μεν Χριστό Θεό αληθινό, τον δε αρχηγό της θρησκείας τους έλεγξε πολύ και θεατρίνησε. Βλέποντας λοιπόν εκείνη το αμετάθετο της γνώμης του και μάλιστα μη υποφέροντας το γενναίο φρόνημα και τη μεγάλη παρησία, αγανάκτησαν, άναψαν από θυμό και με ύβρις και δαρμούς πολλούς τον φυλάκισαν και με διάφορα βάσανα τον βασάνισαν. Και ο μάρτυρας με νηστεία και προσευχή διζητούσε την εξύψους βοήθεια και δύναμη. Έλεγαν δε οι χριστιανοί που βρέθηκαν μέσα στη φυλακή ότι τον παρακίνησαν πολύ να φάει και αυτός αποκρίθηκε, ότι εγώ τρέφομαι με τροφή την οποία εσείς δεν έχετε και φρένομαι με φροσύνη την οποία εσείς δεν μπορείτε να αισθανθείτε. Στη συνέχεια τον έριξαν με δεμένα τα χέρια και τα πόδια δέσμιο στα πόδια των αλόγων για να τον καταπατήσουν και να τον θανατώσουν κρυφά μέσα στο στάβλο, για να μην ακούεται έξω στους χριστιανούς η παρησία και η ανδρεία του. Αλλά αφού με θεία βοήθεια έμεινε αυλαβής και από τα άλογα βγάζοντάς τον από εκεί τον έβαλαν στη σκοτεινή φυλακή μέσα στο κάστρο και εκεί του έκαναν πολλά και δεινά κολαστήρια, όπως ακουγόταν τότε. Όμως πια και τι λογής ήταν τα μαρτύρια δεν μπόρεσαν να τα μάθουν και να μας τα παραδώσουν ακριβώς. Τόσο μόνο φανέρωσαν μερικοί Τούρκοι θαυμάζοντας ότι είχε πολύ φως τη νύχτα η σκοτεινή φυλακή. Τον βασάνισαν λοιπόν στις φυλακές και στα δεσμά 10 ημερονύκτια. Και αυτός ο αηδήμος τα υπέφερε με μεγάλη καρτερία και γενναιότητα. Τέλος πάντων τον έβγαλαν από τη φυλακή και όρμησε εναντίον του πλήθους πολύ Αγαρινών. Και αφού περιεκύκλωσαν τον γενναίο θλητή του Χριστού, άλλοι τον έσαιρναν εδώ, άλλοι τον έσπρωχναν εκεί. Εκείνοι τον έδερναν απάνθρωπα και με τα χέρια τους, αυτοί άσπλαχνα και με τα μαχαίρια τους, και άλλοι διαφορετικά όπως παρακινούσε τον καθένα η μανία και ο θυμός του. Ο δε του Χριστού στρατιώτης, ηρώμενος ως πρόσβατο για σφαγή, ενώ βασανιζόταν έτσι έλεγε: «Για ποιο έργο θέλετε να με φωνεύσετε παράνομοι, γιατί κήρυξα το Χριστό Θεό αληθινό, γιατί ήλεγξα και φανέρωσα το ψεύδος και την πλάνη της θρησκείας σας, πλην τώρα με φωνεύετε και εγώ με χαρά μεγάλη δέχομαι τον θάνατο, αλλά θα έρθει γελός να με δείτε λαμπρό και δοξασμένο στη δόξα του Χριστού μου για τον οποίο πεθαίνω». Αφού λοιπόν έφτασε σε μία άκρη της πόλης που λέγεται ο Κάτω Αιγιαλός, τον έστησαν κάτω στο Ιβυρίτικο μετόχι από το βόρειο μέρος, λέγοντάς του να τουρκέψει για να αποφύγει το θάνατο. Και αυτός έμενε στερεός στην πίστη του Χριστού λέγοντας: «Χριστιανός είμαι, Νικήτας ονομάζομαι και Νικήτας θα πεθάνω». Τότε τον γονάτισαν πολλές φορές, όπως μαρτυρούν οι αυτόπτες έως και στις μέρες μας, για να φοβηθεί τη σφαγή και έτσι να αρνηθεί τον Χριστό. Οι δε χριστιανοί, βλέποντας τα γινόμενα και φοβούμενοι μήπως δηλιάσει το θάνατο, παρακαλούσαν το Θεό, καθένας νοερά να το δυναμώσει να τελειώσει το δρόμο του μαρτυρίου. Ιδιαίτερα όμως ο ιεροδιδάσκαλος Ιωακείμ, ο Καβάκος, λεγόμενος, αυτά βλέποντας από επάνω από το αγιοτοφικό μετόχι, στεκόταν ασκεπής προσευχόμενος γι' αυτόν. Εκείνος όμως ο γενναίος και μεγαλόψυχος, όχι μόνο δεν φοβήθηκε το θάνατο, αλλά και τον επιθυμούσε και έλεγε στους Αγαρινούς: «Γιατί αργοπορείτε και δεν με θανατώνετε το γρηγορότερο να πάω στην αιώνια ζωή να απολαύσω τη μακαριότητα του Παραδείσου?» Όταν ακούσε αυτά ο άγριος και θηριώδης εκείνος Κρεμλής και βλέποντας τους άλλους ότι συστέλλονταν και φοβούνταν να τον αποκεφαλίσουν, όπως ήταν ασυνήθιστη σε ανθρώπους σφαγή, όρμησε με μεγάλη μανία και του απέκοψε τη δημία κεφαλή με πολλές μαχαιριές για να του αυξήσει την τιμωρία και τους πόνους, και έτσι έλαβε το μακάριο τέλος ο θείος Νικήτας,
κατά τους 1732 χρόνους από Χριστού κατά την 21η του μηνός Ιουνίου. Μερικοί τυφλοί όμως που άλυψαν τους οφθαλμούς τους με το θείο αίμα του μάρτυρα ανέβλεψαν και είδαν το φως δοξάζοντας το Θεό και τον μάρτυρα Νικήτα κατά τη μαρτυρία του Παναοσιολογητάτου κύριε Αθανασίου του Ιβυρίτη, ο οποίος όντας παρών έβλεπε τα γινόμενα, με τα αυτά σύνθεσε την ακολουθία του. Δεν ευχαριστήθηκαν όμως εδώ οι Αγαρινοί, αλλά μετά την αποτομή της τιμίας του κεφαλής έδειξαν στον μάρτυρα την υπερβολή της κακίας του. Έτσι, επειδή και οι χριστιανοί έπαιρναν για αγιασμό και βοήθειά τους ό,τι μπορούσε ο καθένας από το μαρτυρικό σώμα, άλλος από το φόρεμά του, άλλος από το αίμα του που χύθηκε, γι' αυτό κινούμενοι από φθόνο έπαιρναν με τον κουβά από τις ακαθαρσίες που ήταν εκεί κοντά σε ένα βόρβορο και έχειρανε πάνω στο λείψανο του Αγίου για να το μολύνουν οι λιπαρότατοι. Ο Θεός όμως δόξασε το μάρτυρα και δεν μολύνθηκε καθόλου. Αλλά μόλις τις έριχναν, έπεφταν στη γη και το Άγιο Λείψανο παρέμενε καθαρότατο και λευκότατο σαν τον κρίνο. Τότε και ένας χριστιανός Αλέξανδρος το όνομα του πει στο επίθετο, αποτόλμησε κάποια ώρα και έκοψε με τα δόντια του το δάχτυλο του μάρτυρα, ο οποίος παραδόθηκε από αυτόν στον ναό του Αγίου Βίκτορα. Τέλος πάντων έριξαν στη θάλασσα το Πανάγιο του Λείψανο και άλλο δεν παρέμεινε παρά κάποια μέλη που επιμελήθηκαν και έλαβαν μερικοί ευλαβείς χριστιανοί. Ο δε προαναφερθής Κρυμλής που τον αποκεφάλισε έσυρε στον εαυτό του στη Θεία Οργή, διότι αμέσως τότε που έδειξε τη μεγάλη εκείνη σκληρότητα και απανθρωπία, την οποία άλλωστε δεν τόλμησε να δείξει, όπως λέχθηκε τότε λέγω, άρχισε να τρέμει σαν τάχα από δειλία και αυτός ο τρόμος και ο κλόνος του σώματός του δεν σταμάτησε πλέον, αλλά μάλλον αύξησε και παρέμεινε τρέμοντας ως άλλον Κάιν σε όλη τη ζωή. Το παραδοξότερο όμως και θαυμαστότερο είναι ότι και τη νύχτα πήγαινε ο μάρτυρας Νικήτας και πολλά φόβητρα τον έδειχνε. Μάλιστα, τον πατούσε, τον έδερνε τόσο που από τον πολύ φόβο έπαθε παροξυσμό. Και ούτε τα φόβητρα σταμάτησαν, ούτε η δαρμή και ο παροξυσμός, έως ότου ζωγράφησε. Πράγμα αστείο και θαύμα μεγάλο, λέω την εικόνα του Αγίου Νικήτα και την είχε σε τόπο επίσημο και μέσα στο δωμάτιό του, που να μην τη βλέπουν άλλοι Τούρκοι. Και αφού έκανε αυτά, αποσυμβουλίσω τη γυναίκα του, η οποία ήταν χριστιανή και μερικών άλλων που είχαν θάρρος, σταμάτησε στο εξής ο παροξυσμός και η νυχτερινή φόβη και η δαρμή. Έμεινε δε ο τρόμος και παραλύθηκε το σώμα του, και κακώς πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του. Η δε φωνική εκείνη δεξιά του παλάμη, τότε κοντά και μετά το θάνατο του μάρτυρα, αποκόπηκε από άλλους Τούρκους και πάλι έμεινε κρεμασμένη από την κλείδωση νεκρή και ακίνητη. Αυτό λοιπόν το θαύμα της εικόνας, θέλοντας να φανερώσει σε πολλούς ο θείος Νικήτας τι έκαμνε. Πολλές φορές όταν έτυχε να είναι και άλλοι Τούρκοι στο δωμάτιο του Κρυμλή, γινόταν κάποιος χτύπος μέσα στην θηρίδα που είχε κρυμμένη την εικόνα. Οπότε απορώντας εκείνοι ρωτούσαν να μάθουν για το χτύπο που ακουγόταν. Γι' αυτό αφού αναγκάστηκε έστειλε την εικόνα στο σπίτι που είχε τη γυναίκα του και τη δημούσε με κανδύλα ακίμητη. Και τότε βλέποντας οι γείτονες ρωτούσαν και έμαθαν το θαύμα και όλοι δόξαζαν το Θεό και το θείο μάρτυρα Νικήτα. Αλλά και κάποια γυναίκα τον καιρό εκείνο, Μπατολιά λεγόμενη, είχε άσθημα, δηλαδή φράξη ή στένωση καθώς άλλοι ονομάζουν. Και τόσο πολύ την βασάνιζε αυτό το πάθος ώστε προτιμούσε το θάνατο από την παρόμοια ζωή. Αυτή, λέω, η Μπατολιά, όταν άκουσε τότε τα όσα αφορούν τον Νικήτα, τον επικαλέστηκε σε βοήθεια λέγοντας: Άγιε Νικήτα που έχεις στο αίμα σου, για την πίστη, αν είναι αληθινά, είσαι Άγιος και Θεού μάρτυρας, καθώς νομίζω αν έχεις παρησία στο Θεό, ένα από αυτά τα δύο κάνε σε μένα την άθλια. Ή δώσ' μου την υγεία μου ή το θάνατό μου για να ελευθερωθώ από τον υπόφορο αυτό πάθος. Αυτά είπε από βραδύς, τότε πρωί του θαύματος, ξύπνησε υγιής και όλο τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής της πέρασε εν υγεία δοξάντος αυτόν ως όντως Άγιο και μάρτυρα, δοξαζόμενο. Αυτά και άλλα παρόμοια λεγόμενα και ειδηγούμενα έφτασαν και στις ακοές του μεγαλύτερου αδελφού του Αγίου Νικήτα, οπότε ήλθε και αυτός με την ίδια προθυμία και κηρύττοντας παρησία στους Αγαρινούς ότι αρνείται τη θρησκεία τους και ότι είναι χριστιανός τους, ερέθιζε και ζητούσε με όλη του την ψυχή την καρδιά να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Αυτοί όμως τον έδιωξαν το συντομότερο πτυχίο, φοβούμενοι τα κακά που έκανε στον Κρυμλή ο θείος Νικήτας και σχηνόμενοι για τα θαύματα με τα οποία τον δόξασε ο Θεός, ο θαυμαστός τους Αγίους του. Σε αυτόν πρέπει η δόξα και το κράτος στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.